In Business News. Απαντήσει στου μικρομεσαίου επιχειρηματίε που θέλουν να αποφεληθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσει που υπάρχουν και πιθανόν να μην γνωρίζουν, έδωσε το δεύτερο συνέδριο προγραμμάτων χρηματοδότηση από τα διαθροτικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διοργάνωσε η IMH. Όπω τόνισε ο Προεδρεύον του Συνεδρίου κ. Ανδρέα Κυθρεώτη, προϊστάμενο του Τμήματο Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων τη Τράπεζα Κύπρου, το θετικό με τι χορηγίε είναι ότι δεν χρειάζεται να επιστραφούν τα χρήματα, Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να τι εξασφαλίσει κανεί καθώ ο ανταγωνισμό είναι μεγάλο. Βρισκόμαστε στην αρχή τη ε, περίοδου 2014-2020, με πάρα πολλά κονδύλια να τρέχουν. Πρέπει να ενημερωθούν ε, οι, οι εταιρείε τη Κύπρου, οι μικρομεσαίε, ότι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια είτε μέσω χορηγιών είτε μέσω χρηματοδοτήσεων. Ε, για να μπορέσουν να ετηθούν και να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια που δίνει η Ευρώπη προσδικών του όφελο και τη οικονομία γενικότερα. Μια καλή εναλλακτική λύση είναι τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα με δάνεια χαμηλού επιτοκίου. Αυτή τη στιγμή η Τράπεζα Κύπρου έχει διαθέσιμα κονδύλια ύψου 260 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να χορηγήσει με επιτόκια που ξεκινούν από 2,6%. Αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα όσο και οι χορηγίες από την κυβέρνηση και κυρίως τα κρατικά ε, σχέδια είναι προσβάσιμα, υπάρχει πολλή πληροφόρηση, μπορεί να είναι απαιτητικά λίγο πολύπλοκα αλλά μέσω αυτών των συνεδρίων που γίνονται, μέσω των, ε, των ιστοσελίδων που υπάρχουν κτλ. θα πρέπει ο καθένας να δώσει ιδιαίτερη σημασία, να ενημερωθεί και η πρόσβαση θα είναι εύκολη. Με την τουριστική βιομηχανία να αποτελεί το σημαντικότερο βραχείο τη κυπριακή οικονομία, ο κ. Παναγιώτη Μοίρα, διευθυντή τη συμβουλευτική υπηρεσία τη PWC Cyprus, αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή για τη διοργάνωση του δεύτερου συνεδρίου προγραμμάτων χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι φέτο είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. Ε, και το λέω αυτό για δύο λόγους. Ε, πρώτον, ε, έχει ήδη ξεκινήσει η δεύτερη η χρηματοδοτική περίοδος του 2014-2020 και όπως γνωρίζουμε τα περισσότερα έργα είναι εμπροστοβαρή. Δηλαδή τα περισσότερα λεφτά δίνονται τα πρώτα χρόνια για τα έργα, για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των έργων. Οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς να δραστηριοποιηθούν έγκαιρα ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία να απορροφήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια. Πλέον, έχει γίνει ακόμα πιο στοχευμένο, δηλαδή ε, απευθυνόμαστε, ε, επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, σε συγκεκριμένες βιομηχανίες και δραστηριότητες και ε, καταδεικνύουμε τις ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιήσουν.